Είναι μεγάλη χαρά που βρίσκομαι εδώ και αυτή η χαρά έχει πολλές αιτίες και πολλούς λόγους. Θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Έπαρχο για την πρωτοβουλία να κάνει γνωστή στην κοινωνία του νησιού μας, να κάνει γνωστά στην κοινωνία του νησιού μας τα μνημεία μας. Είναι μια μεγάλη προσπάθεια και πιστεύω θα συνεχιστεί στο μέλλον. Και ακόμα θέλω να ευχαριστήσω τους συλλόγους των Αιωνίων της Χρυσής Μαριάς, γιατί πάντα είναι αρρωγή σε τέτοιες μεγάλες προσπάθειες. Θα μου επιτρέψετε να κάνω μια μικρή αναδρομή σε αυτά τα χρόνια που πέρασαν, γιατί πιστεύω έχουμε είναι ένα καλό δείγμα πώς μπορεί η αστυνομική υπηρεσία με φωτισμένους ανθρώπους να συνεργαστεί με μια αυτοδιοίκηση που και αυτή είχε τον ίδιο σκοπό. Το 1998 έγιναν οι εκλογές για το Δήμο Κορφή. Πριν αναλάβουμε, το 1999 ο φίλος μας ο Διαμαντής, ο πρόεδρος και εγώ, πήγαμε στη δεύτερη φορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων και γνωρίσαμε τον κύριο Πένα. Ο κύριος Πένας ήταν ο προϊστάμενος της υπηρεσίας. Και του είπαμε το εξής: κύριε Πένα, σας θέλουμε δίπλα μας σαν ειδικό επιστήμονα να μας καθοδηγήσετε για τη διαχείριση των μνημείων μας και όχι ως αστυνόμο. Ο κύριος Πένας μας είπε: ή είστε πολύ καλοί ή είστε πολύ πονηροί. Είναι εδώ πάντα. Γιατί κανένας εκ των προτέρων δεν ανακάτεψε την αρχαιοτική στα κοδάκια. Είσαστε οι πρώτοι. Το αποτέλεσμα ήταν μαγικό. Γιατί αυτός ο εξαιρετικός επιστήμονας που σας μίλησε πριν, ο κύριος Πένας, με εξαιρετικά επιστημονικά επιτεύγματα, εκτός των άλλων, είχε και εξαιρετικές διοικητικές ικανότητες. Και πρέπει να ξέρετε ότι δεν έγινε η πρόοδος του μνημείου μόνο, δεν έγινε μόνο αυτό το μνημείο αυτά τα χρόνια. Γίνανε και τα άλλα μνημεία και άλλα πολλά. Σας είπε για τις μελέτες του Αγίου Νικολάου, που είναι και αυτός ενδέκατος αιώνας, αν δεν κάνω λάθος. Ο Σύλλογος Αιδονίων με τον τότε πρόεδρο, τον Δημήτρη τον Ασούτη, ξέρετε τι έκανε. Συγκέντρωσε όλα τα κοιμήλια από τις εκκλησίες γύρω από τα Αιδονιά και τα τοποθέτησε στους Άγιους 40 για να τα προστατέψει. Και εκτός των άλλων συντήρησε όλες τις εκκλησίες με τη βοήθεια και τη συνεργασία της υπηρεσίας αυτής της ίδιας. Το μνημείο μουσείο των Άγιων 40 είναι εκεί, στην κεντρική πλατεία των Αιδονίων, συμπατριώτες Αιδονιάτες. Και ακόμη, ταυτόχρονα ξεκίνησαν οι ανασκαφές στο κάστρο με την κυρία Δωρή, την κυρία Ελένη Δωρή, με το Πανεπιστήμιο, πάλι με την επίβλεψη της ίδιας υπηρεσίας. Θέλω να πω ότι η συνεργασία ήταν πολύπλευρη. Στο Αμονακλείο, στην εκκλησία, έγιναν εργασίες. Θέλω να σας πω ότι ανατρίχασα όταν είδα λυμένο το τέμπλο των Προμαρχείων. Όταν λέμε λυμένο, εννοούμε διαλυμένο. Σε τρία επίπεδα, σε σκαλοσιές, τη χρονιά που είχαμε τα πολλά χιόνια. Το τέμπλο διαλύθηκε και συντηρήθηκε εξ αρχής. Με την στήριξη και τη βοήθεια αυτών των ίδιων ανθρώπων. Δεν είναι
μια απλή διαδικασία αυτή. Είναι μια σύνθετη δύσκολη διαδικασία, γιατί είδατε με πιο αυστηρό επιστημονικό τρόπο σας μίλησε. Και ακόμη, για να μην σας ζαλίζω, να πω ότι αυτή η φοβερή συνεργασία που είπαμε απέδωσε πρόοδο στο μνημείο και με την κυρία Δεμαθά, η οποία είναι και δικιά μας συμπατριώτησα, που ξέρετε κατάγει αυτά επάτια, εξαιρετική και γίνει επιστήμονας, και τότε η μικρότερη, η Σταυρούλα Παϊκολοπούλου, κατά κάμποσα χρόνια, πολύ πιο μικρή, μαζί με άλλα παιδιά, με μεγάλη αγάπη να συντηρούν τον Άγιο Γιάννη Θεολόγο. Και ακόμα, μας έδωσαν κι άλλοι πριν. Εκπαίδευσαν τον Ηρακλή τον Γάβρα στα κονιάματα. Δηλαδή, σε αυτά τα χρωματιστά που βλέπετε. Κονιάματα που πάνε ανάμεσα στις πέτρες. Αυτό σημαίνει ότι αφήσανε κι άλλη δυνατότητα κι άλλη πρίκα στον τόπο μας. Και εκεί δούλευε και ο Παπαγιάννης ο Βολίτης. Δούλευε και ο κύριος ο Κομινός από τους εργάτες. Και άλλοι βέβαια πολλοί εργάτες. Θέλω να πω δηλαδή ότι εδώ έγινε μια συνολική και σημαντική προσπάθεια. Ούριο άτομο στα παλιά μας για το μνημείο είχαμε και από τον Λεωνίδα τον Μανέτα, ο οποίος με χαρά ο στρατιώτης μας που ζει στη Σαντορίνη είπε «Ελάτε να ανασκάψετε το χωράφι μου» και βεβαίως είχαμε τη δήλωση του πρόσφατα ότι θέλει να δομήσει το κτήμα του σε όποιον φορέα χρειαστεί για να μπορέσει να ειδοποιηθεί αυτό το σημαντικό έργο. Εμείς αντιληφθήκαμε πολύ γρήγορα την αξία αυτού του μνημείου και προσπαθήσαμε να το στηρίξουμε όσο μπορούμε. Είχαμε την τύχη να έχουμε εξαιρετικούς, όπως σας είπα, επιστήμονες και ειδικούς όπως τον κύριο Μαμαλούκο και όλη την ομάδα του, την οποία θα μου επιτρέψει να αναφέρω όλων των συντηρητών. Το δίδαγμα αυτής της εμπειρίας είναι το εξής. Ότι όταν υπάρχει μια κοινωνία που θέλει τα μνημεία να τα προστατέψει και να τα αναδείξει. Και αν υπάρχει μια υπηρεσία που έχει την οξύνια και την ικανότητα να καταλάβει και να προχωρήσει γρήγορα, τότε μπορούμε να προχωρήσουμε πάρα πολύ καλά. Όπως αυτό το μνημείο. Θα μου πείτε γιατί δεν προχώρησε. Γιατί μετά ήρθε η κρίση, τα χρήματα λιγότεψαν και έτσι λοιπόν ήρθε τώρα και την ευχαριστούμε τη Διαχειριστική Επιτροπή του Πέτρου Μουστάκα, του κληροδοτήματος, αυτού του φωτισμένου πατριώτη μας, η οποία θα έρθει να βοηθήσει ξανά το μνημείο για την ανακεράμωση και άλλες, πιστεύω, περισσότερες εργασίες. Για μας ως κοινωνία, η μίση ως κοινωνία με υποχρέωση, όπως είπαμε και πριν, υπόθηκε να αναγνωρίσουμε τα μνημεία μας, να καταλάβουμε την αξία τους, να τα προστατέψουμε, γιατί έτσι μπορούμε να προχωρήσουμε. Καταλαβαίνοντας σε ποιο τόπο ζούμε. Γιατί δυστυχώς το Υπουργείο Παιδείας δεν κατάφερε να μας βάλει ένα μάθημα στα σχολιά τη διδασκαλία της τοπικής ιστορίας. Τη διδασκαλία δηλαδή του να αναγνωρίσουμε τον τόπο μας. Και έτσι περπατάμε ανάμεσα στα μνημεία χωρίς να ξέρουμε ποιοι είμαστε και τι είναι αυτά. Και αυτό είναι το τεράστιο έλλειμμα αυτής της εποχής, το τεράστιο έλλειμμα στα σχολιά μας και στη νέα γενιά, το τεράστιο έλλειμμα μέσα στην φοβερή σαπούρα της πληροφορίας του διαδικτύου που τα μικρά παιδιά και εμείς ακόμα δεν μπορούμε να ξεχωρίσουμε την ουσιαστική πληροφορία από τη σαπούρα. Εδώ λοιπόν η προσπάθεια αυτή είναι επενετή και σπουδαία στο να γνωρίσουμε και να καταλάβουμε εμείς που κατοικούμε δίπλα στα παιδιά πόσο σπουδαία είναι αυτή η ιστορία. Γιατί αποκτώντας και γνωρίζοντας την ιστορία, αποκτάμε αυτογνωσία. Και έχοντας αυτογνωσία, γινόμαστε λιγότεροι ευάλωτοι.
σε αυτό που ονομάζουμε παγκοσμιοποίηση και όλα όσα μπορεί αυτή να κουβαλά. Συγγνώμη για την διδαχή, είμαι μεγάλος άνθρωπος που δεν παγκοσμιοποιώ και όπως ξέρετε θέλω να λέω ιστορίες, ο μεγάλος άνθρωπος λέει ιστορίες. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και πιστεύω ότι θα έχουμε και συνέχεια σε αυτές τις προσπάθειες. Κύριε Γιαννίση και κύριε Παγκοσμιο. Ευχαριστώ πολύ. Έτσι φτάσαμε στο τέλος του ενημερωτικού